Ακούτε Αντένα στους 97 και 2, σας καλησπερίζουμε και πάλι. Είναι 1/4 μετά τις 8 εδώ στον Αντένα. Η Μαρία Γεωργία είναι στον ήχο, υπόπιδο μάζο στο μικρόφωνο του Αντένα. Και όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα θα βάλουμε goal στο ίντερνετ. Έχω εδώ δίπλα μου τον Γιάννη Καρακατσάνη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Και έχουμε και τον Γιώργο Χατζημανόλη. Καλησπέρα και τη ζωή στην παρέα μας. Καλησπέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε ήδη στα μισά του Ιουνίου, που σημαίνει ότι πολλοί έχουμε ήδη αρχίσει να ασχολούμαστε με την οργάνωση των διακοπών. Πού θα πάμε, πού θα μείνουμε. Σωστά, Γιάννη, τα λέω. Πράγματα στα οποία το ίντερνετ βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Το Hotels είναι μια μηχανή αναζήτησης μέσω της οποίας μπορούμε να βρούμε ξενοδοχεία, να ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα και τις τιμές τους, αλλά και να συγκρίνουμε τις τιμές που έχουν τα ξενοδοχεία όπως εμφανίζονται στα μεγαλύτερα sites online κρατήσεων με τα οποία συνεργάζεται το hotels.gr, για τα οποία όμως θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Αντζημανόλης, δημιουργός του site, τον οποίο έχουμε στο στούντιο του Antenna 97,2. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, Γιώργο, να ξεκινήσουμε έτσι με την πρώτη ερώτηση για να μπορέσουμε να μάθουμε και πολλές πληροφορίες από εσένα. Τι δυνατότητες παρέχει το hotels.gr στους χρήστες? Hotels.gr ουσιαστικά, όπως είπε και ο Γιάννης, είναι μια μηχανή αναζήτησης την οποία μπορούμε να συγκρίνουμε διαθεσιμότητα και τιμές ξενοδοχείων. Το hotel ουσιαστικά χρησιμοποιεί και αναζητεί και παρουσιάζει τα δεδομένα, τα ξενοδοχεία δηλαδή, από 30 online sites αυτή τη στιγμή, και τα online sites αυτά ανήκουν σε μεγαλύτερες εταιρείες κρατήσεων δωματίων, όπως για παράδειγμα είναι η Booking ή η Hotels.com. Τα πλεονεκτήματα του Hotels είναι ότι μέσα από ένα site ο χρήστης μπορεί να δει τα ξενοδοχεία που υπάρχουν σε μια χώρα ή περιοχή, να συγκρίνει τις τιμές τους, να δει τη διαθεσιμότητά τους, να δει φωτογραφίες των δωματίων του ξενοδοχείου, να διαβάσει σχόλια, κριτικές από παλιότερους επισκέπτες και επίσης να δει πραγματικά που βρίσκεται το ξενοδοχείο με τη βοήθεια των Google Maps που έχουμε. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν πολλές φορές που έχουμε πάρει τηλέφωνο, έχουμε κλείσει ένα ξενοδοχείο, μας λέει ότι είναι 50 μέτρα από τη θάλασσα. Και πάμε και βλέπουμε μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ψάχνουμε τη θάλασσα ουσιαστικά. Εντελώς διαφορετική εικόνα από την πραγματικότητα. Γιώργο, για να γνωρίζουν και όσοι μας ακούνε, στο hotels μπορώ να κλείσω και δωμάτιο σε κάποιο ξενοδοχείο ή είναι αποκλειστικά μηχανή αναζήτηση που μπορώ να ψάξω μόνο για ξενοδοχεία? Τι γίνεται τώρα, μπορείς να κλείσεις. Εμείς δεν αναλαμβάνουμε να κλείσεις ξενοδοχείο. Το hotel ουσιαστικά είναι μια καθαρά μηχανή αναζήτησης. Για τους έμπειρους χρήστες του ίντερνετ θα έλεγα ότι θα είναι ένα mashup. Ουσιαστικά δηλαδή χρησιμοποιούμε τις εταιρείες κρατήσεων ξενοδοχείων, βλέπουμε και συγκρίνουμε τα αποτελέσματά τους και όταν εσύ επιλέξεις ότι ένα ξενοδοχείο σου κάνει, μπορείς να σε ανακατευθύνουμε σε εκείνο το στο site της εταιρείας. Που μπορώ να κάνω κράτηση. Σωστά. Πολύ ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον Γιώργο Χατζημανόλη. Πώς σας φάνηκε, για αρχή τουλάχιστον. Γεια σου Γιάννη Καρακατσάνη. Γεια σου Πόπη, γεια σου Γιώργο, γεια σου Ζωή. Γεια και Ζωή, καλησπέρα. Γεια και από μένα. Λυκάκι, αλλά νομίζω μετά το φτιάξαμε. Μετά το φτιάξαμε. Τώρα δεν μας παίρνει. Ανοιχτή, εντάξει, θα κοπούμε. Ωραία. Για να μην βάλουμε και λίγο backstage. Το goal στη μουσική στο ίντερνετ. Γιώργο, στη μουσική στο ίντερνετ. Γιώργο, μπορώ να χρησιμοποιήσω το hotels για τις διακοπές μου στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό? Ναι, φυσικά μπορείς να χρησιμοποιήσεις και για την Ελλάδα και για το εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή το hotels ουσιαστικά έχει 900.000 περίπου πακέτα για όλες τις χώρες και όλες τις περιοχές του κόσμου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι μπορείς να πας, για παράδειγμα, σε οποιαδήποτε χώρα θες, να σχεδιάσεις το ταξίδι σου, να κλείσεις αεροπορικά εισιτήρια και να βρεις το ξενοδοχείο σου, να συγκρίνεις ή να κλείσεις ένα ξενοδοχείο με βάση την κατηγορία που θες, για παράδειγμα τριών αστέρων, mm-hmm. να δεις τις παροχές που έχει το ξενοδοχείο. Βλέπεις δηλαδή τις διαφορές. Βλέπεις τις διαφορές, μπορείς να φιλτράρεις mm-hmm. και να επιλέξεις να δεις μόνο ξενοδοχεία με αυτές mm-hmm. τις επιλογές που θες και ουσιαστικά να το κλείσεις και να πας να κάνεις διακοπές σου ήρεμος και άνετος. Και να περάσεις πολύ ωραία. Γιώργο, τι ανταπόκριση και τι feedback έχετε από τον κόσμο? Κατά με η δουλειά που έχετε κάνει είναι άψογη, έτσι είναι πολύ καλά οργανωμένο και στα αποτελέσματά του και ο τρόπος πως τα ταξινομεί και λοιπά είναι πάρα πολύ καλός. Ο κόσμος τι λέει, οι επισκέψεις πώς κινούνται στο site? Η αλήθεια είναι ότι το site στην αρχή το ξεκινήσαμε περισσότερο ως πείραμα, mm-hmm. λόγω προσωπικής εμπειρίας, επειδή πέρσι ψάχναμε να βρούμε κάποιο δωμάτιο να πάμε διακοπές. Οπότε είδες τι έλειπε ενδεχομένως για να ναι, το φτιάξεις εσύ ή κάτι που θα... πολλές εταιρείες, πολλά online site και να κάτσω να συγκρίνω κάτι το οποίο δεν ήταν εύκολο. Να δω ουσιαστικά για το ίδιο δωμάτιο τι τιμές μου δίνουν. Γιατί το hotel μπορεί να σου δώσει το ίδιο δωμάτιο ακριβώς, να δεις ανάλογα με την εταιρεία ποια είναι η πιο φθηνή. Και αυτό ουσιαστικά έχει να κάνει με το τι συμφωνία έχει η εταιρεία με το ξενοδοχείο. Mm-hmm. Σωστά. Μάλιστα.
Τα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης του site, Γιώργο? Τα μελλοντικά σχέδια ήδη είμαστε σε μια... Φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή μια καινούργια έκδοση του Hotels, η οποία θα είναι και πιο καθαρή και πιο εύκολη ουσιαστικά για τους χρήστες. Θέλουμε να είναι εύκολη και για τους μη εξοικειωμένους με το ίντερνετ χρήστες. Θέλουμε επίσης να προσθέσουμε μεμονωμένα ξενοδοχεία. Αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε site, χρησιμοποιούμε τα ξενοδοχεία των 30 μεγάλων εταιριών κρατήσεων. Επειδή έχουμε πάρα πολλά email από μεμονωμένα ξενοδοχεία που μας ζητάνε ουσιαστικά πώς μπορώ και εγώ να μπω στο site σας ή πώς μπορώ να διαφημιστώ. Εντάξει, προς το παρόν δεν έχουμε διαφημίσεις ξενοδοχείων γιατί θέλουμε και τα αποτελέσματα να τα δεις ανάλογα, οπότε στην πορεία να το ψάξεις. Ωραία. Γιώργο, καλή συνέχεια στο hotels.gr. Hotels.gr, μπορούμε να οργανώσουμε τις διακοπές μας. Ήταν ο Γιώργος Χατζημανόλης που μας μίλησε για το site. Στο ραδιόφωνο του Antenna 97.2 και θα ξαναέρθει. Το μόνο που θέλω να προσθέσω, αν μου δίνεις τη δυνατότητα, είναι ότι οτιδήποτε θελήσει ο οποιοσδήποτε χρήστης, εμείς είμαστε διαθέσιμοι να το απαντήσουμε. Οτιδήποτε θέλει να μας πει να φτιάξουμε, μπορείτε μέσα από το hotels είτε από τις σελίδες που έχουμε στο Facebook. Οι οποίες είναι? Οι οποίες τώρα δεν είναι εύκολο να πεις. Αν ψάξει κάποιος μέσα στο Facebook για hotels.gr θα βρει τα σχετικά. Οπότε θα θέλαμε πάρα πολύ να πάρουμε feedback από τους ακροατές σας. Σωστά, βέβαια. Και αν έχουμε και ερωτήσεις εδώ και μηνύματα, μπορούν και τώρα, αφού σε έχουμε εδώ στο στούντιο του Antenna, 210-6842-220 και τα μηνύματά σας 972. Αφήνετε ένα κενό μήνυμα. Τι ερώτηση θέλετε να κάνετε στο Γιώργο Χατζημανόλη εδώ και στη ζωή? Και αποστολή στο 54-991.